Γεια σας αγαπητοί τηλεθεατές και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά, με υγεία, με χαρές. Ο νέος χρόνος να φέρει όλα όσα επιθυμείτε. Ευχές από καρδιάς, από όλους εδώ τους εργαζόμενους του Σέντερ. Ευχές και από τη σημερινή μας καλεσμένη, η οποία είναι γιατρός, ογκολόγος, παθολόγος, επιμελήτρια στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου εδώ Καβάλας, είναι η κυρία Νικολέτα Μαλιαρού. Έτσι, με θάσο ξεκινάμε. Καλή χρονιά λοιπόν. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία εύχομαι. Ναι, υγεία και δημιουργία πολύ. Και να έρθει το 22 με καλύτερες συνθήκες. Ναι, να μην είναι αυτές που είναι, να αλλάξουν τα πράγματα. Το τέλος της πανδημίας, τη λήξη της πανδημίας. Ναι, να είναι αυτή η χρονιά από την αρχή της ακόμη να ξεκαθαρίσει όλο αυτό το τοπίο. Αυτό ευχόμαστε όλοι, ναι, πραγματικά. Κυρία Μαλιαρού, δύσκολη χρονιά, δύσκολα και τα δύο χρόνια που πέρασαν, όχι μόνο... Αυτοί οι 22 μήνες πραγματικά ήταν δύσκολοι μήνες για όλους μας. Φυσικά αυτοί που αντιμετώπισαν την πιο μεγάλη δυσκολία ήταν οι γιατροί της πρώτης γραμμής, όπου ενώθηκαν οι κλινικές τους. Αλλά όλοι επηρεάστηκαν, και ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας, επηρεαστήκαμε όλοι το ίδιο. Άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλοι σε μικρότερο, όμως όλοι πραγματικά επηρεάστηκαν από την πανδημία. Οι ασθενείς επηρεάστηκαν, οι ίδιοι οι γιατροί, το νοσηλευτικό, προσωπικό, τα όλοι δημόσια μέσα. Ιδρύματα υγείας είναι πάρα πολύ δύσκολα, ναι. Να είσαι και να... Εργάζεσαι πια σε ένα νοσοκομείο είναι που είναι ο πιο ψυχοφθόρος χώρος. Ναι. Γιατί ακόμη εσείς βέβαια εργάζεστε σε ένα χώρο που ούτως ή άλλως από μόνος του έχει μεγαλύτερο φορτίο, ναι, προβλημάτων και ανησυχιών. Όμως τώρα έτσι όπως έγινε αυτό έχει μεταφερθεί σε όλο το νοσοκομείο. Ήδη οι περισσότεροι ασθενείς που νοσηλεύονται είναι σε κλίνες COVID. Αλήθεια. Και κλείνουν τμήματα και ορίζονται για τμήματα COVID πάλι. Πολλές κλινικές ογκολογικές έχασαν κρεβάτια, αλήθεια, ναι, είναι αυτό. Πολλές μικρές βραχίες που είχαν κάποια κρεβάτια σε παθολογικές κλινικές τα έχασαν και αυτά, όπως χάσαμε και εμείς. Και αυτό δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο το έργο μας. Mm-hmm. Και την, έτσι, μας δυσκόλεψε στην καθημερινότητά μας. Ναι. Και είναι λυπηρό να κλείνουν ογκολογικές κλινικές τη στιγμή που η νόσος αυτή είναι το ίδιο έτσι ενδυνάμει όπως είναι και μια πανδημία. Ναι, έτσι. Και δυστυχώς και αυτή αυξάνεται. Αυξάνεται, σε, ναι. Ποσοστά. Ναι, και καρκίνη του μαστού, καρκίνη των πνευμόνων. Πάρα πολλοί άνθρωποι έφυγαν αυτό το καιρό από καρκίνους τους οποίους είτε τους πάλεψαν είτε πρόλαβαν να τους παλέψουν και πολύ. Φυσικά. Είστε σε ένα πραγματικά ψυχοφθόρο κομμάτι είναι της υγείας. Είναι ένα γιατί δεν είναι έτσι, εύκολο. Τμήμα. Αλήθεια, ναι, είναι αυτό. Ναι. Είναι ένα τμήμα που είναι μικρό, παρόλο που εξυπηρετεί το δικό μας το νομό της Θάσου, εξυπηρετεί την Δράμα και την Ξάνθη. Ένα μεγάλο κομμάτι της Ξάνθης έρχεται σε εμάς. Για χημοθεραπείες ή για χημοθεραπείες. Ναι, ναι. Κάποιοι έρχονται και έρχονται και ένα κομμάτι από την Κομωτινή. Παλιότερα πηγαίνανε στην Αλεξανδρούπολη, όπου υπήρχε και η κλινική. Όμως από το 2020, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, έκλεισε η κλινική. Οπότε τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα πιο πολύ. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Και γενικότερα δεν μπορούν, έχει μοιραστεί ο κόσμος. Και εμείς η δουλειά μας έχει αυξηθεί. Παίρνουμε περισσότερο κόσμο από όλους αυτούς τους νομούς. Και έχετε, η κλινική είναι η ίδια. Έχετε το δυναμικό της δηλαδή, ναι, είναι το ίδιο αυτό, περίπου. Λίγοι γιατροί, ναι, πολλοί ασθενείς. Δύο γιατροί είμαστε. Ναι, δύο, ναι, ογκολόγοι. Ο διευθυντής ο κύριος Βαγιονάς Αναστάσιος, ναι, και εγώ επιμελήτρια, ναι, Β. Ναι. Έχετε τις προδιαγραφές να εξυπηρετήσετε τόσο κόσμο που έρχεται σε εσάς. Μιλάτε και από τους γειτονικούς νομούς. Προσπαθούμε. Αλλά προσπαθούμε υπάρχουν πολύ. Οι χώροι, υπάρχουν οι χώροι προϋποθέσεις. Υπάρχουν. Τουλάχιστον το νοσοκομείο προστάτευσε την ογκολογική. Τη μετέφερε σε ένα τμήμα μας μετέφεραν, που είναι λίγο, έχουμε λίγο παραπάνω έτσι, χώρο. Είναι λίγο πιο ανοιχτό. Απλά έχουμε, ας το πούμε έτσι απλοϊκά. Βάλαμε καινούριες καρέκλες. Έχουμε χώρο, αλήθεια είναι αυτό. Όμως δεν έχουμε κρεβάτια για να μπορέσουμε μετά να νοσηλεύσουμε. Όταν οι ασθενείς μας νοσούν, έχουν κάποια προβλήματα ή δεν μπορούμε εκείνη τη μέρα να τους κάνουμε χημειοθεραπεία και τους στέλνουμε στα επίγοντα. Και αυτό δυσκολεύει. Πρώτα-πρώτα δυσκολεύει τον ίδιο τον ασθενή. Μετά δυσκολεύει πάρα πολύ
τους γιατρούς που δέχονται αυτόν τον ασθενή, γιατί δεν το γνωρίζουν. Πάντοτε υπήρχε στον ογκολογικό ασθενή έτσι και ένας φόβος πάντα υπήρχε, δεν θα ήθελα να πω προκατάληψη, αλλά ένας φόβος υπήρχε και υπάρχει, και ότι ο ογκολογικός ασθενής δεν πρέπει να τον αγγίζει κανένας άλλος, μονάχα ο ογκολόγος. Σωστό είναι αυτό και αυτό πρέπει να γίνεται. Απλά δεν μπορούμε πάντοτε εμείς να τους βοηθήσουμε, γιατί δεν έχουμε κλινική να τους νοσηλεύσουμε. Και... Είπατε ότι είναι σαν να μην γνωρίζουμε τον ασθενή που έρχεται σε εμάς. Να πούμε ότι οι δικοί σας οι ασθενείς είναι σε σχέσεις άλλες. Δεν είναι ένας γιατρός που θα το δεις μια φορά. Όχι, όχι. Εμείς θα παρουσιάσει ένα πρόβλημα και θα φύγει μετά και δεν θα το δει. Ίσως δεν το ξαναδεί. Τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Τους γνωρίζουμε. Εσείς τους βλέπετε πολύ τακτικά. Μπαίνουν κιόλας... σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να είναι και μήνες ή να γίνονται εξετάσεις επαναλήψεις για χρόνια. Τους έχουμε για μια ζωή. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και αυτά τα 3 χρόνια εγώ πια τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά, σχεδόν όλους. Είναι 8.500 οι ασθενείς. 8,5. Οι 5.200 είναι ενεργοί ασθενείς. Πραγματικά τους γνωρίζουμε όλους. Αυτό σημαίνει, κυρία Μαλιαρού, ότι δεν είστε όμως και μαζί τους. Και αν κάτι δεν πάει καλά, το χρεώνεστε. Φυσικά. Συναισθηματικά εννοώ. Φυσικά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Πονάει. Γενικώς ο γιατρός, όταν έχει έναν ασθενή και τον έχει χρόνια, το χρεώνεται σε όλες τις εκφάνσεις. Ναι. Το χρεώνεσαι και ιατρικά, το χρεώνεσαι και με τις επιλογές που έχεις αποφασίσει από τα ογκολογικά συμβούλια, τις θεραπείες που του έχεις κάνει. Πολλές φορές ένας οργανισμός μπορεί να αντιδράσει λίγο διαφορετικά. Εσύ να το περιμένεις, ο ασθενής όμως. Ο συγγενής του, ο πιο κοντινός του δεν μπορεί να το δεχτεί. Και έτσι γενικότερα τις επιλογές ο κάθε γιατρός τις χρεώνεται πάντοτε. Ναι, αλήθεια ναι. Είναι. Και αυτό είναι αλήθεια. Ναι, και λέω όταν γνωρίζεις καλά έναν άνθρωπο και γνωρίζεις και το οικογενειακό του περιβάλλον, φυσικά, γιατί έχεις και με αυτό επαφή, στεναχωριέσαι όταν κάτι δεν πάει καλά. Ότι η θεραπεία όταν πάει δεν καλά, εισπράττεις χαρά. Ναι, ναι. Πραγματικά. Στεναχωριές, προβληματίζεσαι πολύ και αγωνιάς και ψάχνεις να βρεις την καλύτερη θεραπεία που θα το πιάσει. Ναι. Γι' αυτό και η ογκολογία, το λέμε πάντοτε, είναι μια πολυπλευρή ειδικότητα. Χρειάζεται όλες τις ειδικότητες μαζί. Ναι. Και εδώ στην Καβάλα είμαστε λίγο περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς έχουμε και επαφές κάτω και στη Θεσσαλονίκη και με το Παπα-Νικολάου. Και με το ΑΧΕΠΑ που προσπαθούμε να κρατάμε και στο Θεαγένιο προσπαθούμε και εκεί με τους συναδέλφους μας βοηθάνε πολλές φορές, έτσι, ιδίως όταν δεν έχουμε εμείς κρεβάτια και πρέπει να νοσηλεύσουμε έναν ασθενή που πρέπει να πάρει ακτινοβολία και είναι κατακεκλημένος. Δεν έχει την ευχέρεια να πηγαίνει έρχεται κάθε μέρα. Ναι. Οπότε μας δίνουν έτσι ένα κρεβάτι, όπου μπορούν και αυτοί βοηθάνε, αλήθεια. Ναι. Έχετε είναι συνεργασία. Αυτό. Ναι, ναι. Να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που γίνανε και να τα θεωρήσουμε ευχάριστα, μια που εξυπηρέτησαν κόσμο και μάλιστα φυσικά. Κόσμο χωρίς αμοιβή, γιατί ένας ογκολογικός ασθενής... Πάσχει από δεν, οικονομική αιμορραγία. Ναι, ναι, ναι. Έχει και όλες μια συνεργασία ναι. με το δημόσιο. Ναι. Είναι τεράστια τα κόστη τα οποία απαιτούνται έτσι, ακριβώς. Για χρόνια. Πια οι θεραπείες μας δεν είναι μονάχα η κλασική κυταροστατική χημειοθεραπεία. Κοιτάμε να δίνουμε στους ασθενείς στοχεύουσες θεραπείες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για να δώσουμε αυτές όμως τις στοχεύουσες θεραπείες, πρέπει να κάνουμε τα πάνελ γονιδίων, όπου παίρνοντας τον όγκο, πρέπει να γίνει μία ανάλυση. Οφείλουμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, έτσι, την τελευταία τριετία, μέσω ΕΟΠΗ έχουν μπει πολλές γονιδιακές εξετάσεις και μοριακός έλεγχος και δεύτερη, έτσι, second look που λέμε, δεύτερη ματιά της ιστοπαθολογικής έκθεσης, της βιοψίας δηλαδή, και μπορούμε γράφοντάς την να πληρώσει ένα ποσοστό ο ασθενής. Πάλι όμως είναι ένα μεγάλο ποσοστό γιατί είναι το 25%. Οπότε... είναι πάλι ένα μεγάλο έτσι ποσό. Το τελευταίο διάστημα μπήκαμε και εμείς σε 2-3 προγράμματα. Σε ένα ήταν μέσα από το ΕΣΠΑ, από τις γυναίκες στην ογκολογία, όπου έγινε το πάνελ γονιδίων για τον καρκίνο του μαστού. Και ένα δεύτερο ήταν για τον καρκίνο του πνεύμονα,
μη μεταστατικό, στάδιο 3, όπου ερευνήσαμε έτσι, δίναμε την πρωτεΐνη PD-L1, που είναι πολύ σημαντικός βιοδείκτης για μας τους ογκολόγους, γιατί όταν ανεβρίσκεται έτσι σε υψηλά επίπεδα, μπορεί να πάρει ανοσοθεραπεία μαζί, είτε διπλή, είτε στοχεύουσα με κάποια χάπια μαζί, αναλόγως τι θα επιλέξουμε. Και ένα πολύ σημαντικό που ακόμα το συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι θα το συνεχίσουμε, γιατί έχουμε μπει σαν βραχία εδώ της Καβάλας, η ογκολογική μας, μαζί με το Παπα-Νικολάου, την αλφα πνευμονολογική, με την καθηγήτρια κυρία Λαμπάκη. Ελέγχουμε το μοριακό όγκο του καρκίνου του πνεύμονα στον πλακώδες. Στον πλακώδες δυστυχώς δεν υπάρχει πρώτης γραμμής ανοσοθεραπεία, αλλά η πιο έτσι, η βέλτιστη θεραπευτική επιλογή είναι η χημειοθεραπεία. Παρ' όλα αυτά όμως βρέθηκε σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών ότι όταν έχουν έκφραση της πρωτεΐνης PD-L1 και κάποιες άλλες πρωτεΐνες, πρέπει να πάρουν ανοσοθεραπεία. Δυστυχώς όμως το ελληνικό κράτος δεν τα έχει βάλει όλα αυτά μέσα στον ΕΟΠΗ. Το Υπουργείο Υγείας δεν τα έχει βάλει μέσα στον ΕΟΠΗ, οπότε ήταν ένα πάνελ γονιδίων που δεν μπορείς να απαιτήσεις από τον ασθενή να το κάνει. Γιατί κοστίζει πάνω, έτσι, αρκετές χιλιάδες ευρώ. Οπότε, με συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, παίρνουμε εμείς τον κύβο παραφήνης, μας το φέρνουν οι συγγενείς, οι συνοδοί, ο ίδιος ο ασθενής, με μία εξουσιοδότηση και το κατεβάζουμε στην Θεσσαλονίκη. Αφού το πάρει δηλαδή το υλικό για βιοψία. Το υλικό παίρνει, στον κύβο παραφήνης του. Σε ένα δημόσιο χώρο. Από το παθολογοανατομικό μετά. Μετά το δίνει το παθολογοανατομικό. Για να έχετε το αποτέλεσμα και ανάλογα σε 15 να μέρες έχουμε το αποτέλεσμα. Στη θεραπεία. Με ένα μεγάλο έτσι, target, on target που λέμε NGS panel, που έχουμε πολλά και είναι καλό αυτό γιατί γίνεται δωρεάν. Είναι μια δωρεάν ανάλυση του όγκου του ασθενή. Και μπήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό, κυρία Μαλλιαρού, επειδή είναι πολύ σημαντικό, το είναι οποίο σημαντικό. Βέβαια έχει γίνει, ναι. Αυτό συνεχίζει. Αφορά όλους τους... Αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα και του μαστού. Μόνο πλακώδες. Στο στάδιο 3 του πνεύμονα και στο μαστό. Αυτά ήταν δύο άλλα προγράμματα που τα προκήρυξε η ΕΟΠΕ και είπε όποιες βραχίες μπορέσουν να μπουν γρήγορα. Εμείς είχαμε έτσι γρήγορα αντανακλαστικά και μπορέσαμε και μπήκαμε, γιατί δεν παίρνουν πολλούς ασθενείς. Έχουν λίγους ασθενείς. Γύρω στα 200 με 400 άτομα, δηλαδή όσα μπορέσεις να βάλεις, και ήμασταν από τις βραχίες που επιλεχθήκαμε πολύ γρήγορα, δηλαδή από τις πρώτες βραχίες, οπότε βοηθήσαμε γυναίκες με καρκίνο του μαστού για να δούμε ιδίως στο στάδιο 1 τα φαίνα που θέλεις να δεις αν ο ασθενής είναι ανάμεσα σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία θα πάρει. Ναι. Ή να μπει κατευθείαν σε μία ορμόνη, σε ένα χάπι ή και τίποτα. Μάλιστα. Να γίνει δηλαδή με το προφίλ. Αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Ναι. Και η ανάλυση των γονιδίων μας δείχνει ένα ποσοστό, το οποίο αυτό το ποσοστό Σας ανοίγει τον δρόμο μας δίνει για εμάς τις απαντήσεις. Ναι, θα ωφεληθεί αυτή η ασθενής από χημειοθεραπεία? Δεν θα ωφεληθεί. Θα ωφεληθεί καλύτερα από το να μην πάρει χημειοθεραπεία και να μπει είτε σε ορμονοθεραπεία ή σε παρακολούθηση. Ή ναι, θα ωφεληθεί και πρέπει οπωσδήποτε να πάρει. Γιατί όλα τα στάδια έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Και το πιο δύσκολο πάντοτε είναι το πρωταρχικό στάδιο, που πάντα έχουμε έτσι έχουμε πάντα δύο επιλογές. Ναι, την λέξη έψαχνα. Δύο επιλογές. Να κάνουμε χημειοθεραπεία γρήγορα, να περιμένουμε ή να μπούμε σε παρακολούθηση. Γιατί και ο κάθε ασθενής είναι και μοναδικός, δεν ξέρετε για πώς αντιδράσετε, ξέρετε. Ναι. Και ποια είναι η ογκολογία βασίζεται πολύ στη μοριακή καρκίνος, ανάλυση. Ναι, είναι σημαντικό. Ναι. Και υπάρχουν και διαφοροποιήσεις, υπάρχουν και πολλά. Αυτά που μου λέτε τώρα είναι καινούργια όπλα που έχετε στη δική σας φαρέτρα? Ή ήταν από παλιά και τώρα τα χρησιμοποιείτε, να το πω έτσι, περισσότερο από θεωρητικά, πριν. 21ο αιώνα η ογκολογία ζει μια καθημερινή έτσι
έκρηξη φαρμάκων. Πραγματικά στην ογκολογία ζούμε μεγάλες έτσι στιγμές, το λένε και στα κλινικά μας φροντιστήρια και στα συνέδριά μας. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί έχουμε καθημερινά πολλά φάρμακα, καινούργιες μελέτες που μας δείχνουν αν αυτό αποτύχει, μπορείς να περάσεις εδώ. Και δεν είναι μονάχα η κυταροστατική χημειοθεραπεία, έχουμε πολλή ανοσοθεραπεία που τη βλέπουμε πια στην πρώτη γραμμή και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η ανοσοθεραπεία βοηθάει καλύτερα τον ασθενή, κρατάει μια καλύτερη ποιότητα στον ασθενή. Οι γυναίκες δεν χάνουν τα μαλλιά τους. Ναι. Αυτό και αυτό είναι σημαντικό. Πολύ. Βέβαια. Για την ψυχολογία, φυσικά, που είναι ένας παράγοντας από τους πρώτους που επηρεάζει έναν άνθρωπο. Ένα στάδιο 3, ας πούμε, στο παχύ, σε ένα γαστρικό καρκίνο που παλιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολο να το διαχειριστείς. Τώρα η χημειοθεραπεία μαζί με ανοσοθεραπεία και μονοκλωνικά αντισώματα στην πρώτη γραμμή δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουμε πολύ καλό έτσι, πολύ καλή επιβίωση, αυξάνεται δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Αρκεί να το προλάβεις, αρκεί να ξέρεις να το αντιμετωπίσεις έγκαιρα. Και η ΕΟΠΕ, η ελληνική ογκολογική κοινότητα, πάντοτε είχε αυξημένα τα ανακλαστικά. Αυτό φάνηκε και στην διαχείριση έτσι του COVID, που πολύ γρήγορα πήρε τις κατευθυντήριες οδηγίες από χώρες που γνώριζαν πώς να διαχειριστούν μια πανδημία. Και τις μετέφρασε και τις έδωσε και σε εμάς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον ασθενή μέσα σε αυτή την πανδημία που βιώσαμε και που συνεχίζουμε να βιώνουμε ακόμα. Ναι. Ναι. Και έτσι λοιπόν βγάζει αυτά τα προγράμματα, συχνά μπορούμε να πούμε. Απλά θέλει να είσαι λίγο, έτσι, να είσαι λίγο γρήγορος. Σε εγρήγορση, γιατί είναι στην Ελλάδα ο γιατρός κάνει πολλούς ρόλους. Κάνει τον γραμματέα, κάνει έτσι. Οπότε εμείς δεν έχουμε γραμματής, δεν έχουμε κανέναν. Εγώ τα κάνω. Δεν είναι ναι, όπως και είναι λίγο εξωτερικό, ναι. Που υπάρχουν άλλοι που φυσικά, αναλαμβάνουν ναι. Αυτό το κομμάτι. Τι να κάνουμε, σε αυτή τη χώρα ζούμε, μάθαμε έτσι. Το γραφειοκρατικό, το γραφειοκρατικό και άλλοι έχουν την πράξη. Εμείς. Και όλα την ελληνική διάθεση. Μιλάμε για τους ασθενείς τους ογκολογικούς, οι οποίοι είναι, μου είπατε, χιλιάδες στους γύρω νομούς. Είναι, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν στις συνθήκες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα, να επισκεφτούν το χώρο και να έχουν τις θεραπείες που είχαν. Οι χημοθεραπείες σας γίνονται όπως παλιά, γίνονται τακτικά. Γιατί ακούμε, κυρία Μαλιαρού, και θα πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό, ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν καθυστερήσει και ότι ίσως έχουν χαθεί και κάποιοι άνθρωποι, γιατί δεν μπόρεσαν να βρουν την εξυπηρέτηση που όφιλε ο χώρος της υγείας να τους δώσει. Ευτυχώς στις μικρές έτσι, στις επαρχιακές πόλεις, εμάς θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα γίνονται γρήγορα. Προσπαθούμε πάρα πολύ για να γίνονται γρήγορα, για να μην. Δηλαδή, οι νέοι ασθενείς έχουν προτεραιότητα. Τους βλέπουμε συνέχεια. Μπορεί, ας πούμε, να καθυστερήσουμε έναν ασθενή που είναι σε τακτική παρακολούθηση εδώ και μια πάνω από πενταετία. Και να τους προτείνουμε, ας πούμε, να μας στείλει τις εξετάσεις του και να τις δούμε έστω πλέον αφού έχουμε μπει σε αυτή την διαδικτυακά. Διαδικτυακά, αφού έχουμε μπει πια σε αυτή την κατάσταση. Όμως οι νέοι ασθενείς πολύ γρήγορα εξυπηρετούνται. Σε εμάς δεν είναι. Οι χημειοθεραπείες μας γίνονται κανονικά. Δεν είχαμε ποτέ από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, παρόλο που το πρώτο διάστημα φοβήθηκαν οι ασθενείς. Εμείς συνεχίσαμε τις χημειοθεραπείες να γίνονται, δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα, με ατομική, ο καθένας από εμάς και με προσωπική ευθύνη, γι' αυτό ήμασταν και το πρώτο τμήμα που εμβολιαστήκαμε όλοι το Γενάρη του 20. Ήμασταν ένα τμήμα που εμβολιαστήκαμε όλοι, και οι δύο οι γιατροί και το νοσηλευτικό μας προσωπικό. Εκτός από ένα-δύο άτομα που είχαν κάποια προβλήματα και έπρεπε λίγο να μιλήσουν με κάποιους γιατρούς. Αλλά ήμασταν το μοναδικό τμήμα που είχαμε έτσι 80% εμβολιαστική κάλυψη, γιατί έπρεπε να προστατεύσουμε, εκτός από τους εαυτούς μας, έπρεπε να προστατεύσουμε και αυτούς τους ασθενείς που έρχονται εκεί για να κάνουν και μας εμπιστεύονται για να κάνουν τις θεραπείες. Το πιο δύσκολο και το πιο έτσι, ας πούμε,
το οποίο το βλέπει όλη η ογκολογική κοινότητα και έχουμε η πρόεδρος και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κ. Μπουκοβίνας, αλλά και η σημερινή πρόεδρος, η κυρία Ζένια Μακρυδάκη, έχει στείλει πολλές επιστολές και στον Υπουργό Υγείας. Είναι τα φάρμακα που κάνουμε μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω SIP που το λέμε, Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης. Ναι, ναι, που είναι η ανοσοθεραπεία, που είναι τα στοχευτικά φάρμακα. Που αυτά πρέπει και να περάσουν από κάποιο συμβούλιο. Περνάνε από πολλές ογκολογικές επιτροπές. Ναι. Περνάνε από διάφορους γιατρούς. Το τελευταίο διάστημα, προφανώς, λόγω του ότι δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί ογκολόγοι να ασχολούνται με τον νεοποίηση συνέχεια, γιατί σκεφτείτε ότι σε όλη την Ελλάδα γίνονται αυτά τα αιτήματα, δεν τα κάνουμε μονάχα εμείς, όλη η Ελλάδα κάνει. Και σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ογκολογικές βραχίες. Είναι και γιατροί που είναι πνευμονολόγοι, είναι παθολόγοι, ασχολούνται βεβαίως με την ογκολογία και πολλές φορές έτσι έχουμε μία καθυστέρηση σε αυτά τα φάρμακα. Δεν κατανοούν μάλλον το αίτημα που θέτει ο κάθε γιατρός από εμάς και υπάρχει μία... Ναι, δείτε το ξανά, πρέπει να το ξαναυποβάλουμε. Το απορρίπτουν. Είναι διαδικασία. Είναι μια πολύ. Είναι μια αγωνία για τον άνθρωπο που περιμένει. Και για τον άνθρωπο και για τον γιατρό που τα κάνει. Πολλές φορές δεν ανοίγουν τα PDF τους. Έχει τύχει να μας ακυρώσουν έτσι κάποια αιτήματα. Γιατί σε αυτό δεν ανοίγουν τα PDF. Θα πρέπει να το δούνε και να το δούνε. Να το δούνε πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Και θα πρέπει να γίνουν οι επιτροπές λίγο πιο ευκίνητες, λίγο πιο γρήγορες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, για να μπορούμε να παίρνουμε την ανοσοθεραπεία πολύ γρήγορα. Γιατί που όταν είναι την κρίνουμε, αυτό, πολύ σημαντικό, ή τα στοχευτικά τα φάρμακα, να μην μένει ο ασθενής. Και να μην έχουμε αυτό τις 6 εβδομάδες, 6-8 εβδομάδες. Καλό θα είναι να γινόταν λίγο μικρότερο το διάστημα. Το σύντομο. Ναι, το είναι σημαντικά διάστημα. Αυτά. Αχ, πολύ ωραία μας τα λέτε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε να δούμε τι γίνεται στη συνέχεια της εκπομπής στο δικό σας το τμήμα. Να μας δώσετε και κάποια ευχάριστα, αισιόδοξα μηνύματα που αφορούν ναι. και τα εμβόλια και όλα αυτά που διαβάζουμε. Mm-hmm. Γιατί έτσι όπως τα ακούμε, πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή και ο καρκίνος θα είναι παρελθόν, θα μπορεί να ελέγχεται ο άνθρωπος γονιδιακά, να έχει προδιάθεση, στοχευμένα να Σωστό. Κάνει πράγματα για τον εαυτό. Αυτό θα είναι μια για τον επανάσταση, εαυτό πραγματικά. Του, και όταν είναι, ναι, να υπάρχουν ναι. και εμβόλια και άλλα για να μπορεί να... Να μην παρουσιάζει είναι αυτά σε πειραματικό στάδιο, αλλά βλέπουμε ότι κάθε μέρα παίρνουν λίγο έτσι, εξελίσσονται, ναι, παίρνουν σάρκα και οστά. Και διαβάζουμε πολλά, ναι. μακάρι να είναι όλα αυτά. Φυσικά. Όλοι θέλουμε το καλύτερο για τον ασθενή. Και έπειτα μιλάνε για χημοθεραπείες που θα γίνονται μόνο μια φορά και θα τελειώνουν. Μιλάνε ναι. για πολλά. Μιλάνε. Εγώ διαβάζω αλήθεια τα είναι. Δικά σας τα ιατρικά, γιατί και λόγω της εκπομπής, αλλά μ' άρεσαν πάντα. Οπότε ενημερώνομαι και χαίρομαι, γιατί λέω ότι ο καρκίνος πια σε λίγο καιρό δεν θα. Θα πρέπει να γίνει μια χρονιότητα. Ήδη είναι. Ήδη αλήθεια είναι. Ήδη είναι. Έχουμε γιατί χρόνους ξέρουμε ασθενείς. Πολλούς ανθρώπους που είναι ναι. με καρκίνους σοβαρούς και έτσι ζουν είναι. Και είναι μια χαρά. Έτσι. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή των ανθρώπων πια βιώνει. Είναι χρόνια. Βιώνει καλά. Είναι μια, νόσος, μια χρόνια νόσος. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Μιλάμε για ογκολογικούς ασθενείς και τη διαχείριση των προβλημάτων που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τις θεραπείες τους κυρίως, οι οποίες κρατάνε καιρό και μετά τη θεραπεία θα πρέπει να εξετάζονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα μέχρι για 5 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει η κυρία Νικολέτα Μαλιαρού όλα αυτά που αφορούν αυτούς τους ανθρώπους. Η οποία είναι ογκολόγος, είναι επιμελήτρια Β' στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Καβάλας. Οι ασθενείς εδώ στο τμήμα είναι χιλιάδες, έρχονται και από τους γύρω νομούς, οπότε το νοσοκομείο εξυπηρετεί και με χημοθεραπείες πάρα πολύ κόσμο πια. Τώρα βέβαια με τον COVID τα πράγματα έχουν περιοριστεί. Δεν ξέρω, λέμε ότι έχουν μικρύνει έτσι οι επισκέψεις ή ελαττωθεί. Κάποιες φορές είναι και επιθυμία των ασθενών. Έχουν ελαττωθεί οι επισκέψεις των ασθενών που είναι σε τακτική παρακολούθηση πάνω από 3 χρόνια που θεωρούνται πια η πενταετία cancer survivors.
που θεωρούνται ότι έχουν επιβιώσαντες από τον καρκίνο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αν και από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά, που θεωρητικά οι δικοί μας ασθενείς με δική μου έτσι και δική μας προτροπή μέσα από την Καβάλα, από τη δικιά μας την κλινική, την ογκολογική, εμβολιάστηκαν σχεδόν όλοι και έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο εμβολιασμού αυτών των ασθενών. Εμβολιάστηκαν ακόμα και ασθενείς που κάνουν τώρα χημειοθεραπεία, με τροποποίηση έτσι των σχημάτων θεραπείας. Ξεκίνησαν και έρχονται, όμως υπάρχουν και αυτοί που φοβούνται και δεν θέλουν να έρχονται. Οπότε μας στέλνουν τις εξετάσεις τους, είτε μας τις φέρνουν εκεί ένα πρωινό, είτε μας τις στέλνουν στο mail μας, στο fax μας, στο Viber, παντού. Σε ό,τι πλέον χρησιμοποιείται αυτή την περίοδο. Τώρα που πάλι τα νοσοκομεία δεν είναι πολύ καλά, τώρα φοβούνται ακόμα πιο πολύ. Και δεν έρχονται έτσι αυτοί οι ασθενείς. Οι ασθενείς όμως που τελειώσανε πριν από 6 μήνες θεραπεία, δεν μπορείς να τους αφήσεις έτσι στον αυτόματο στο σπίτι, οφείλεις να το δεις στον ασθενή, γι' αυτό και τους φωνάζουμε, δεν σταμάτησαν δηλαδή αυτά τα ραντεβού. Αυτά τα ραντεβού δεν σταμάτησαν ποτέ. Και να το δεις, θα πρέπει να κάνει και την αξονική του, να τα κάνει και όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Να κάνει και τις σωματολογικές του, του και μας τα φέρνει να και τα έρχεται. Κάνει όλα. Στο νοσοκομείο γίνονται αυτά. Γίνονται, δηλαδή γίνονται. Την αξονική την κάνει στο νοσοκομείο, ναι, θα πρέπει να πάει σε ένα γίνονται, εξωτερικό. Ναι. Γίνονται και εδώ. Γίνονται. Ναι. Ένα διάστημα που ήταν από τον πέρυσι, από τον Μάρτιο, μέχρι και τον, μάλλον από τον Φεβρουάριο που ήταν το πάλι το δεύτερο έτσι κύμα, μέχρι και τον Μάιο και το Γενάρη, είχαμε αναλάβει εμείς σαν κλινική να κάνουν οι δικοί μας οι ασθενείς κάτω με την βοήθεια των ακτινολόγων. Ερχόταν σε εμάς, τους βάζαμε τη φλέβα με την αγκαρία του νοσηλευτικού προσωπικού, όπου βοήθησε και στήριξε πάρα πολύ αυτόν τον ασθενή εν μέσω πανδημίας. Πραγματικά αυτή η μικρή έτσι κλινική προσπαθεί πάρα πολύ με το λίγο προσωπικό, με τις λίγες νοσηλεύτριες που κάθε μέρα δίνουν την ψυχή τους, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και προσπαθούν πάντα να τους εξηγήσουν, να τους βοηθήσουν, να τους λύσουν το πρόβλημα και αν αυτές δεν μπορούν, κατευθείαν έρχονται σε εμάς οι ασθενείς. Ναι. Εσείς έχετε ογκολογικούς ασθενείς με COVID? Είχαμε και ασθενείς με COVID, αλήθεια είναι αυτό, ναι. Είχαμε ασθενείς που ήρθαν για θεραπεία και εκείνη την ώρα είχαν κάποια συμπτώματα, οπότε τους στείλαμε και ήταν θετικοί. Ήρθαμε πολλές φορές αντιμέτωποι με τέτοιους ασθενείς, ναι. Ιδίως στο πρώτο διάστημα που και οι ίδιοι δεν ξέρανε να αξιολογήσουν πότε πρέπει να πάνε να κάνουν τεστ COVID, ναι, είχαμε. Έχουμε ασθενείς που λίγο πριν ξεκινήσουμε τη θεραπεία μας παίρνουν τηλέφωνο ότι είναι θετικοί στον COVID. Είναι δύσκολη όλη αυτή η περίοδος για όλους. Και γενικότερα έχεις μια αγωνία πάντα, παρόλο που θα σου φέρουν, είναι εμβολιασμένοι. Θα σου φέρουν το rapid test αρνητικό ή το PCR αρνητικό. Έχεις μια αγωνία αν έχει ένα κλινικό σύμπτωμα, μήπως είναι θετική στον COVID και εσύ το έχεις βάλει χημειοθεραπεία. Είναι δύσκολα. Αυτοί οι μήνες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολοι και έτσι όλοι εκπαιδευτήκαμε μάλλον πάνω στην πανδημία. Δεν τη γνωρίζαμε γιατί δεν είχε κανένας μας εγχειρίδιο. Ναι, φυσικά. Μόνο στα πανεπιστήμια την είχαμε διδαχτεί. Και έχουμε ασθενείς που ήταν, που νοσήσανε. Έχουμε ασθενείς που απεβίωσαν από COVID, δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν γιατί δεν είχε βγει ακόμα το εμβόλιο. Έχουμε ασθενείς που νόσησαν, γίνανε καλά και εμβολιάστηκαν. Και ασθενείς τώρα αυτό το διάστημα, όπως είχαμε και ασθενείς παντού, που εμβολιάστηκαν και νόσησαν. Όμως το πέρασαν πάρα πολύ έτσι, ήπια, χωρίς συμπτώματα, κάθισαν στο σπίτι, χωρίς να έχουν κάποια προβλήματα και αυτό είναι το θετικό. Ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ταλαιπωρείται τόσο πολύ με χημοθεραπείες, με εξετάσεις επί εξετάσεων, φυσικά, με επεμβάσεις όταν χρειάζεται, ναι, για αφαιρέσεις και τα λοιπά όγκων, ναι, και να έχεις τώρα και ένα επιπλέον, ένα επιπρόσθετο και τον COVID, είναι πάρα είναι τραγικό, πολύ, ναι, άσχημο, είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς, ναι, αυτό το πράγμα καθόλου πραγματικά εύκολα, είναι ζόρικο. Είχαμε ασθενείς που νόσησαν χωρίς να έχουν COVID, γιατί κολλήσανε κάτι άλλο, μία πνευμονία ή από ναι, τη θεραπεία. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν και άλλες ιώσεις και λοιμώξεις και γίνεται, εντάξει. Δυσκολευτήκαν έτσι. Κυκλοφορούν μέχρι και ειδικά τώρα το χειμώνα. Να βρούνε και μεθ και μονάδα και όλα, δηλαδή. Ναι. Γενικότερα όλοι βιώνουμε
δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό και σε αυτήν την εποχή πρέπει να κυριαρχήσει και η ατομική ευθύνη. Και θα πρέπει τουλάχιστον να πάμε στον δρόμο που λέει ναι. η επιστήμη. Να εσείς, εμβολιαστούμε. Αυτό είναι ο μόνος δρόμος. Δίνετε συμβουλές όσον αφορά την προφύλαξη ενός ογκολογικού ασθενή. Δηλαδή, η ενίσχυση του νοσοπτικού έχει να κάνει με διατροφή, με βιταμίνες, με κάποια άλλα, τα οποία ασθενής. Εσείς μπορείτε να τα συστήσετε. Δηλαδή, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τους ασθενείς σας και να τους προτείνετε. Οι ογκολογικοί ασθενείς δεν έχουν θέματα με διατροφή. Δεν ναι. είναι ο ασθενής όχι, που... Όχι, τώρα για την περίοδο ναι. του COVID, ένας άνθρωπος που κάνει χημοθεραπεία, που είναι πολύ πιο ευάλωτος, δεν είναι υπάρχουν με το νοσοποιητικό πεσμένο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σκευάσματα ναι, που τα δίνουν οι δικές μας φαρμακευτικές εταιρείες, γιατί όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να πάρει από κάποιο φαρμακείο, δυστυχώς μπορεί να κουμπώσουν πάνω σε κάποια φάρμακά μας και να αναστείλουν έτσι την... Γι' αυτό σας το ρώτησα. Ναι, αν θα... Το όφελος της θεραπείας. Το μειώνουν και γι' αυτό δεν θέλουμε. Υπάρχουν, τους δίνουμε κάποιες διατροφικές οδηγίες. Η κλασική διατροφή που κάνουμε όλοι, η πιο σωστή είναι αυτή, η μεσογειακή. Ναι. Οι βιταμίνες, τα πολλά φρούτα. Και έχουμε και κάποια δικά μας συμπληρώματα διατροφής που τα βγάζουν δικές μας εταιρείες με βάση τη ειδικά, θεραπεία παίρνουν. Ναι, ναι. Ειδικά για τους ογκολογικούς ασθενείς. Ναι. Άρα, έτσι, αν μας ακούνε άνθρωποι, να ξέρουν ότι θα πρέπει καλό να απευθυνθούν στον γιατρό. Καλό είναι να μην παίρνουν όταν κάνουν χημειοθεραπεία. Παίρνουν okay. Καλό είναι τουλάχιστον να μας λένε τι πήρανε για να μπορούμε να δούμε. Να μην το παίρνουν χωρίς να μας πούνε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι πολλοί ασθενείς. Έχω ασθενείς που παίρνουν κάτι, μόλις το βλέπουμε ανάλογα, τους λέμε ναι, συνέχισε το, όχι, πρέπει να το σταματήσεις. Είναι, mm-hmm. Πρέπει να γνωρίζει ο θεράπων γιατρός ακριβώς τι παίρνει ένας ασθενής. Γιατί είναι σημαντικό. Τώρα που μιλάτε και για χημοθεραπείες και είναι κάτι που είναι ο φόβος και ο τρόμος όλων των ανθρώπων, να μην φτάσουν σε σημείο τέτοιο που να χρειαστεί. Φυσικά. Χρειάζεται να είναι για όλους οι χημοθεραπείες, όμως και αυτές έχουν βελτιωθεί όσον αφορά και τη διάρκεια, αλλά και τις παρενέργειες που έχει η χημοθεραπεία σε ανθρώπους. Δηλαδή, ξέραμε ανθρώπους που ήταν πάρα πολύ... Επειδή τώρα γνωρίζουμε πολύ κόσμο φυσικά. Γύρω μας, και εγώ, ας πούμε, τώρα πια το λένε οι ασθενείς. Που είχαν, το ναι, λένε. Και... Παλιά ναι, δεν το ναι, λέγανε. Ναι. Και τώρα πια το λένε. Περνάνε, αλλά δεν περνάνε τόσο όσο πίστευαν ότι θα είναι τόσο δύσκολα για αυτούς. Θεωρητικά, η κυταροστατική χημειοθεραπεία είναι βαριά για όλους τους ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια, ίσως τα καινούργια φάρμακα, παρόλο που η βάση τους είναι η ίδια, είναι λίγο, έτσι, λίγο καλύτερα, τα ανέχονται οι άνθρωποι καλύτερα. Έχουμε όμως και πολλά όπλα που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και... Αντίδοτα, ας πούμε, αυτό μου λέτε, στις παρενέργειες ή όχι. Ναι, έχουμε έτσι, τα αντιεμετικά που τους δίνουμε, ένα ειδικό σιρόπι για να μπορούν να έχουν έτσι, λίγο όρεξη, να μπορούν να τρώνε, όλα αυτά. Όμως είναι και ανάλογα σε τι στάδιο είναι. Έχουμε και ασθενείς που βαριά έτσι, τη δέχονται τη θεραπεία, έχουν μεγάλο έτσι, φορτίο νόσου, οπότε ναι. δεν μπορείς να είσαι και πρέπει να βάλεις θεραπεία έτσι κανονική. Πολλές φορές την προσαρμόζουμε ανάλογα με τα κιλά του ασθενή. Η κυταροστατική ναι. χημειοθεραπεία αυτό έχει, την προσαρμόζεις πάνω στον ασθενή. Η ανοσοθεραπεία πάλι είναι έτσι έτοιμες οι δόσεις, μπαίνουν κατευθείαν με τις ημερομηνίες που δίνεις. Και το καλό είναι ότι στην ανοσοθεραπεία δεν μπορείς να τη βάζεις. Μία φορά το μήνα έρχονται οι ασθενείς, παίρνουν τη θεραπεία και αυτό επίσης είναι καλύτερο. Ενώ στην κυταροστατική χημειοθεραπεία μπορούμε να τους φέρουμε και δεύτερη μέρα ή μία πρώτη εβδομάδα, δεύτερη, τρίτη. Ναι. Όπου αυτό κουράζει τον οργανισμό. Στην αρχή είναι καλύτερα και όσο περνάνε οι κύκλοι, ο οργανισμός κουράζεται. Κουράζει. Ναι, γίνεται τοξικός. Κάνεις τοξικότητα επάνω στον ασθενή και αυτό φαίνεται στον ίδιο τον ασθενή. Μάλιστα, μάλιστα. Τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται είναι τα ίδια σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή γίνεται αυτό στην Ελλάδα, γίνεται τώρα να μην πω στη Βουλγαρία ή στην Αμερική, να πιάσω δηλαδή ναι, ναι. χώρες οι οποίες γίνονται, είναι... Γίνονται, ναι. Τα πρωτόκολλα των ογκολόγων είναι από τον παγκόσμιο οργανισμό, από την Παγκόσμια Αμερικάνικη Ογκολογική Κοινότητα, από την Πανευρωπαϊκή Ογκολογική Κοινότητα, όπου και οι Έλληνες, η ΕΟΠΕ, η Ένωση Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος,
έχει τα πρωτόκολλα. Βάσει με τα πρωτόκολλα κάνουμε τις θεραπείες. Ό,τι κάνουμε εδώ, το κάνουν στην Αθήνα, το κάνουν στη Θεσσαλονίκη, το κάνουν στο εξωτερικό. Γίνεται παντού. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Μπορείς να αλλάξεις την σειρά. Κάποιος ασθενής θα χειρουργηθεί πρώτος ή πρώτα θα κάνει θεραπεία. Αυτά όλα είναι μέσα από τα συμβούλια. Η πεπατημένη όμως είναι η ίδια. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Προσαρμόζεις λίγο τις δόσεις. Κάποιες φορές επιλέγουμε σχήματα όπου και αυτά είναι γραμμένα μέσα στα πρωτόκολλά μας. Εβδομαδιαία. Κάποιες φορές επιλέγεις ένα μεγάλο σχήμα κάθε 15 ή κάθε 21 μέρες. Είναι όμως βάση των πρωτοκόλων που είναι ίδια παντού. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Πάντως είναι έτσι όπως σας ακούω τώρα, κυρία Μαλιαρού, να μιλάτε. Είναι μια ειδικότητα η οποία θέλει συνεχή ανασχόληση με το βιβλίο, με το νέο περιοδικό που βγήκε και αναφέρει αυτόν. Αλήθεια πρέπει να αυτό. Το διαβάσω, πρέπει να το δω, πρέπει... Έρχονται δηλαδή καινούργια πράγματα για τα οποία ένας ογκολόγος θα πρέπει να έχει μια συνεχή ενημέρωση. Αυτό είναι δεν αλήθεια. Μπορεί δηλαδή την ειδικότητα αυτή να την αφήσεις. Όχι, ξέρω αυτά... Και τέλος. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Γι' αυτό και η ελληνική ογκολογική κοινότητα και στο διάστημα της πανδημίας έδειξε πολύ έτσι γρήγορα αντανακλαστικά. Οργανώθηκε μέσω διαδικτύου, μέσω web, κάναμε πλατφόρμες και δεν σταμάτησαν καθόλου τα κλινικά μας φροντιστήρια. Δεν έχουν σταματήσει τα συνέδριά μας, οι συνεχείς ενημερώσεις. Μέσα στην εβδομάδα εγώ παρακολουθώ και 4 και 5 και μικρά webinar και κλινικά φροντιστήρια. Όλα αυτά τα οποία μας, από τους μεγάλους μας τους ογκολόγους μας δείχνουν, μας λένε τις νέες έτσι, εξελίξεις. Αυτό το διάστημα γίνονται συνέχεια webinar. Πώς γίνεται η διαχείριση του ογκολογικού ασθενή τώρα με τον COVID, τον ασθενή που πέρασε COVID, πώς θα το διαχειριστείς και έχει αυξηθεί η νόσος του. Πράγματα τα οποία πραγματικά δεν είναι πουθενά γραμμένα και με αυτά τα webinar μας βοηθάνε πολύ στο πώς να διαχειριζόμαστε και εμείς όλους αυτούς τους ασθενείς. Και τα παρακολουθούμε. Μόνο στη σύνταξη θα ησυχάσετε. Καλά, τότε, ναι. Οι γιατροί γενικότερα. Δηλαδή, γιατροί γενικότερα. Ναι. Είναι μια ειδικότητα που αν τα διαβάζεις, αφήνει. Έτσι είναι, φυσικά. Η ιατρική και η ειδικότητα μαζί. Όλες οι ειδικότητες έχουν τη δυσκολία τους. Αλλά η δικιά μας έχει αυτή τη δυσκολία. Η ειδικότητα της ογκολογίας είναι... Είναι μια καινούργια ειδικότητα, είναι μια μόνη της ειδικότητα. Ναι, ναι. Παλιότερα την έκαναν αξιόλογοι παθολόγοι, που πραγματικά αυτοί δώσαν και τον δρόμο, έτσι, χαράξανε πολλούς δρόμους σε αυτή την ειδικότητα. Τα τελευταία χρόνια πρέπει να είσαι ογκολόγος για να μπορέσεις να κάνεις αυτή την ειδικότητα. Όμως πάρα πολλές βραχίες, ιδίως στην Νότια Ελλάδα, έχουν επικεφαλή ογκολόγο έναν καθηγητή, όπου μπορεί να είναι σε ένα πανεπιστημιακό και την υπόλοιπη δουλειά την κάνουν παθολόγοι που έχουν εκπαιδευτεί πάνω στην ογκολογία. Ναι. Είναι μια παθολογική ειδικότητα. Και καλά τον ασθενή τον ξέρουν οι παθολόγοι. Αυτό αλήθεια είναι. Είναι τόσες πολλές οι μορφές του καρκίνου, φυσικά. Τόσα σε όλο το σώμα. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρος στην που Ελλάδα δεν μπορεί δεν υπάρχει να το προσβάλλει. Εξατομίκευση, τουλάχιστον όχι ακόμα. Ναι. Λίγοι είναι οι ογκολόγοι που ασχολούνται εξατομικευμένα με τον καρκίνο του μαστού, με τον καρκίνο. Ναι, εδώ ασχολούμαστε και στις βραχίες και όλα που κρατάμε τόσο όγκο ασθενών. Δεν μπορείς να πεις δεν ασχολούμαι με τον καρκίνο του προστάτη, θα ασχοληθείς. Δεν μπορείς να πεις έκανα το μεταπτυχιακό μου σε κάποια γονίδια του μαστού, της οθήκης, άρα δεν θα ασχοληθώ με τον πνεύμονα, θα ασχοληθείς. Δεν γίνεται. Στο εξωτερικό όμως τώρα πια ξεκινάει να είναι έτσι, η με νέα γενιά, ναι, να είναι η πιο πολύ εξειδίκευση. Σίγουρα όλοι έχουμε κάνει κάποιες έτσι, μικρές κλινικές μελέτες που, στα πανεπιστημιακά που ήμασταν με τους καθηγητές. Όμως σε μικρές βραχίες ή και στα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορείς να είσαι μόνο για έναν καρκίνο, ναι, γιατί ναι. Δεν υπάρχουν και γιατροί, είμαστε έτσι, λίγοι. Ναι, αυτό. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Μακάρι να θα μπορούσε να υπήρχε ένας γιατρός για κάθε τύπο. Δεν υπάρχει και αυτό. Και για κάθε όργανο του σώματος που αφανίζεται. Ιδίως τόσο επιστημονικό έτσι, προσωπικό που έφυγε από τη χώρα. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Για βέβαια, να δούμε. Πείτε μας κανένα ευχάριστο νέο από τον χώρο σας για να κλείσουμε έτσι αυτή την εκπομπή.
Ένα ευχάριστο είναι ότι γενικότερα μπαίνουμε συνέχεια σε προγράμματα που να μπορέσουμε έτσι να βοηθάμε τους ασθενείς σε σχέση με την κάνοντας το γονιδιακό πάνελ να μπορούμε να τους το δώσουμε δωρεάν, που είναι πολύ σημαντικό. Όποια προγράμματα προκυρήσει η ΕΟΠΕ μπαίνουμε και εμείς κατευθείαν. Και ένα δεύτερο είναι ότι το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών μας έβαλε σε δύο προγράμματα που θα τα παρακολουθήσουμε από το καινούριο έτος που ήρθε, από το 2022, εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, που είναι δύο παράμετροι για αυτούς τους ασθενείς που στην Ελλάδα είναι λίγο πιο πίσω. Είναι οι συμπληρωματικές θεραπείες στους χρόνιους πάσχοντες ασθενείς και η ανακουφιστική φροντίδα, που στην Ελλάδα λιγάκι έτσι υστερούμε σε όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχουν και τα ειδικά τα hospice. Πάντοτε για το δικό μας τον ασθενή, ιδίως του τελικού σταδίου παρηγορικά, επιβαρύνονται πάντα οι παθολογικές κλινικές, που είναι λυπηρό, είναι δύσκολο. Τα ιατρία πόνου, αυτά και τα ιατρία πόνου εξυπηρετούν. Και εδώ στην Καβάλα είναι πολύ έτσι, εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά το ιατρείο πόνου έχει πολύ ψηλό επιστημονικό προσωπικό που το γνωρίζει πολύ καλά τον πόνο. Αλλά οι δικοί μας ασθενείς δεν έχουν μονάχα τον πόνο, έχουν και έτσι, ψυχολογική υποστήριξη. Ψυχολογική υποστήριξη. Πολύ σημαντικό. Πολλές φορές είναι απεισχνασμένοι λόγω ότι δεν συντίζονται καλά. Ενίσχυση του οργανισμού. Ενίσχυση του οργανισμού. Και είναι σημαντικό που μπόρεσε έτσι η μικρή βραχία να μπει και σε αυτά τα προγράμματα. Πρώτα θα εκπαιδευτούμε και μετά φυσικά όπου μπορούμε. Γενικότερα όποιες πόρτες ανοίγεις είναι καλό, γιατί πολλές φορές μπορείς να στείλεις έναν ασθενή να τον βοηθήσεις παρακάτω. Ναι, και είναι ναι. σημαντικό. Τι ευχή θα δίναμε λοιπόν για τον καινούριο χρόνο από τη δική σας θέση και τη δική σας ειδικότητα? Η ευχή μου είναι ότι τα πράγματα πάντοτε προς το τέλος έχουν φως. Οπότε αυτό πιστεύουμε όλοι. Η πανδημία πιστεύουμε θετικά όλοι ότι θα περάσει στο τέλος της. Και η ογκολογία είναι μία ειδικότητα που κάθε μέρα εξελίσσεται. Έχει καινούρια φάρμακα, καινούρια όπλα. Πολλά όπλα έχουμε στη φαρέτρα μας, δυνατά όπλα, και πιστεύουμε ότι πολλοί ασθενείς θα είναι πια χρόνοι, θα μπουν στη χρονιότητα, και αυτό είναι σημαντικό και για τον ασθενή. Έχουμε πολλά όπλα να αντιμετωπίσουμε, γι' αυτό καλό είναι στο πρωταρχικό στάδιο να έρχονται οι ασθενείς. Γενικότερα να κάνουν τους ελέγχους τους. Και τους προληπτικούς. Τους προληπτικούς τους ελέγχους, που είναι πολύ σημαντικό. Και να μπορούμε και εμείς να τους βοηθάμε ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι η ογκολογία τα τελευταία χρόνια και θα ζει και θα ζήσει πολύ έτσι, μεγάλα, ευχάριστα γεγονότα. Έχουμε, ναι, και γεγονότα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαλιαρού, που ήσασταν εδώ κοντά μου σήμερα. Καλή να είστε καλά και εσείς και να εσάς, βοηθάτε, να είστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που σας χρειάζεται και να το στηρίζετε με τις γνώσεις πολύ. Που έχετε αποκτήσει, αλλά και με την καλή διάθεση που έχετε σαν άνθρωπος. Να είναι καλά φυσικά όλοι όσοι μας παρακολουθούν και αυτοί που δεν μας παρακολουθούν, να είναι καλά όλοι γύρω μας, να είμαστε πολύ καλύτερα το 2022 και να ζούμε ευχάριστα, χωρίς προβλήματα. Αυτό είναι το ιδανικό και το φυσιολογικό. Να είστε καλά. Γεια σας.